Λοιπόν, γιατί ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας είναι στο συλλογικό μας υποσυνείδητο το εθνικό μνημείο. Μερικές φορές μπορεί να είναι και πιο αναγνωρίσιμος είτε από τη σημαία, καλά υπερβάλλω τώρα, είτε από τον εθνικό ύμνο. Είναι πάντως ένα από τα, θα λέγαμε, το κτίριο το οποίο εκπροσωπεί κατεξοχήν τον αρχαίο κόσμο και που σήμερα τον θεωρούμε ως έτσι, το έμβλημα, το διαπραγμάτευτο της Ελλάδας. Ξέρετε και όλη την ιστορία με τα μάρμαρα κτλ. Που πρέπει να μας επιστραφούν. Ο Παρθενώνας είναι ένα μνημείο το οποίο χτίστηκε μέσα σε 8-9 χρόνια. Και μερικά χρόνια ακόμα έκανε να τελειώσει ο γλυπτός του διάκοσμος. Είναι έργο κατεξοχήν εμπνευσμένο από τον Περικλή, σε μια περίοδο που ταυτίστηκε με την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την όποια Αθηναϊκή Δημοκρατία εκείνης εποχής. Και εδώ πρέπει να μην ξεχνούμε ότι εκείνη η δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας καταρχάς. Είναι μια άμεση δημοκρατία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μικρή πόλη. Έτσι, οι κάτοικοι οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν πάνω από 10.000, σε μια πόλη που μπορεί να έφτανε τις 80 ή 100.000, όπου βέβαια δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα οι δούλοι, οι μέτικοι που ήταν ξένοι οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην χώρα και βεβαίως οι γυναίκες. Και αυτό το προσάπτουμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, ότι σιγά τι δημοκρατία ήταν αυτή, όταν το 10% του πληθυσμού ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά κινούσε τα νήματα και συμμετείχε στις διαδικασίες. Να σας θυμίσω όμως ότι οι γυναίκες πότε απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στη Δύση. Στην Ελλάδα το 52, στην Ευρώπη λίγο παλιότερα, έτσι, και άντε να είναι τα μέσα τα τέλη του 19ου αιώνα στην Αμερική. Δικαίωμα ψήφου, όχι να εκλέγονται. Οπότε μην πάτε πολύ μακριά, δηλαδή μέχρι και στις μέρες μας, αυτή η δημοκρατία ήταν επίσης κολοβή, η δική μας δημοκρατία, την οποία σήμερα κοπτόμαστε. Έτσι. Και βεβαίως σήμερα έχουμε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να είναι άμεση σε μια χώρα, ας πούμε σαν την Ελλάδα, να μην πούμε για μεγαλύτερες χώρες. Δεν μπορούμε να μαζευόμαστε τα 11 εκατομμύρια για να αποφασίζουμε έτσι καθημερινά, αλλά εκεί είναι μια πρακτική η οποία είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Υπάρχει μια αποζημίωση για τους κατοίκους της Μεσογείας, των αγροτών δηλαδή, οι οποίοι έρχονται, γιατί και αυτοί είναι μέλη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που έρχονται για να αποφασίσουν και να ψηφίσουν, γιατί εγκαταλείπουν τα χωράφια τους, έτσι θα πάει πίσω η σοδειά κτλ. Οπότε αυτή είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων την έχουμε. Η Δύση την έχει λατρέψει, θεωρεί ότι εκεί είναι οι ρίζες της, εκεί είναι οι καταβολές της, έτσι, εκεί είναι όλη, έτσι, η απαρχή όλων των θεσμών της. Και είναι όντως το κτίριο το οποίο θα αντιπροσώπευε, θα λέγαμε, αυτή την περίοδο, το χρυσό αιώνα του Περικλή, ο οποίος δεν είναι ούτε χρυσός είναι, ούτε και αιώνας. Κράτησε 40 χρόνια και εντάξει, ξέρουμε ότι την εποχή της Αθηναϊκής ηγεμονίας τα κάνανε και οι Αθηναίοι τα έσχη τους. Δηλαδή μετά τους Περσικούς πολέμους δημιουργήθηκε αυτό που ονομάστηκε Δηλιακή Συμμαχία αρχικά και Αθηναϊκή μετά. Η αρχική έδρα ήταν στη Δήλο, όπου φυλασσόταν και το κοινό ταμείο της Συμμαχίας. Αλλά κάποια στιγμή οι Αθηναίοι θεωρήσαν ότι είχαν δικαιώματα σε αυτό το ταμείο, το μεταφέραν στην Αθήνα με τη λογική ότι αφού εμείς σας προστατεύουμε, εγγυόμαστε για την άμυνά σας, τα χρήματα αυτά μας ανήκουν. Και ένα μεγάλο μέρος του οικοδομικού προγράμματος στην Ακρόπολη οφείλεται σε αυτά τα χρήματα. Βέβαια, όποιος ήθελε να αποσκυρδίσει από τη συμμαχία αυτή δεν ήταν πολύ εύκολο. Οι Αθηναίοι τιμωρήσανε πολλές φορές πόλεις, περιοχές ολόκληρες, οι οποίες ζήτησαν να αποσχιστούν και θέλανε, είπαν δεν θέλουμε την προστασία σας, γιατί περί μιας προστασίας επρόκειτο, έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τους Μήλιους, τους οποίους καταστρέψανε τη Μήλο, σκοτώσανε όλους τους άνδρες και πουλήσανε τα γυναικόπαιδα σε σκλαβοπάζα. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν θα ήταν και πολύ περήφανος κανείς, έτσι, και ούτε και η Αθηναϊκή Δημοκρατία θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, οι εποχές ήταν άγριες και επίσης το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε και από μια άλλη πηγή, την οποία συνήθως την ξεχνούμε και εστιάζουμε κυρίως στο Συμμαχικό Ταμείο. Είναι η ανακάλυψη των ορυχείων Αργύρου στο Λαύριο, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλουν, στα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται ο πλούτος και η ευμάρεια της Αθήνας εκείνης εποχής. Επίσης δεν είναι αιώνας, είπαμε, είναι 40 χρόνια και σκεφτείτε ότι με το που τελειώνει και ο διάκοσμος του Παρθενώνα, το 432 γίνεται αυτό, την επόμενη χρονιά ξεσπάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Τα έργα στην Ακρόπολη θα ολοκληρωθούν στη διάρκεια του πολέμου, τα προπήλαια δεν θα προλάβουν να τελειώσουν, ο Μνησικλής θα κλείσει το έργο όπως, γνωρίζοντας ότι θα μείνει η Μυτελές, και το 404 όταν τελειώνει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, 27 χρόνια κράτησε με όλες τις φάσεις του, η Αθήνα θα είναι υποταγμένη στους Σπαρτιάτες και το όνειρο αυτό θα σβήσει. Ωστόσο τα μνημεία υπήρξαν, υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν και να αποτελούν και εκείνη την εποχή ακόμη έτσι, το κλαίος αυτής της πρώτης της Μεγάλης Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Επομένως,
Όταν λέμε για τον Παρθενώνα, πολλές φορές ξέρουμε πράγματα αποσπασματικά. Είτε από την ιστορία του, είτε από τη λαιλασία, τη διεκδίκηση των Ελγινίων μαρμάρων. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί ο Παρθενώνας είναι αυτό που είναι. Είναι τόσο τέλειο μνημείο. Ή είναι απλώς στο εθνικό μας φαντασιακό και τον έχουμε ένα γάγι αυτό, στο μνημείο με μη κεφαλαίο, στο εθνικό σύμβολο. Αυτό εγώ θα προσπαθήσω να σας, έτσι, να δούμε μαζί. Καταρχάς, ο Παρθενώνας είναι ένα μοναδικό κτίριο για την Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος ναός στην ηπειρωτική χώρα. Αφήνοντας απ' έξω τη Μικρά Ασία, όπου έχει πραγματικά κολοσιαίους ναούς, και την κάτω Ιταλία. Είναι επίσης ένας ναός, ο μόνος ίσως στην Ελλάδα, ο οποίος έχει αποπερατωθεί πλήρως. Δηλαδή, πάρα πολλοί ναοί κάνανε χρόνια ολόκληρα να αποπερατωθούν, μείνανε ημιτελείς και έχει ένα πλήρως αποπερατωμένο γλυπτικό διάκοσμο. Δηλαδή, συνήθως τους ναούς τους ελληνικούς, πολλές φορές θα έχουμε 10 μετόπες ίσως αποπερατωμένες στην είσοδο πάνω από την κεντρική τους πύλη. Ο ναός του Ηφαίστου, το Θυσίο για παράδειγμα, και πάρα πολλοί άλλοι. Στον Παρθενώνα είναι όλες οι μετόπες ολόγλυφες γύρω-γύρω και στις τέσσερις πλευρές. Είναι πλήρως αποτελειωμένα τα αιτώματα μπρος και πίσω, με ολόγλυφα αγάλματα. Και επιπλέον, σαν να μην έφτανε αυτό, ένας δωρικός ναός θα ήταν πλήρης και μόνο με αυτά τα δύο που σας ανέφερα. Ο Φιδίας κάνει μια τρομακτική πρωτοπορία, η οποία από τη μια μεριά μπορεί να είναι και λίγο προκλητική, να είναι λίγο βλάσφημη. Θα προσθέσει, επειδή δεν του φτάνανε οι μετόπες και τα αιτώματα, θα προσθέσει και μια ζωφόρο. Η ζωφόρος είναι ένα χαρακτηριστικό του ιωνικού ρυθμού. Δεν υπάρχει στον δωρικό ρυθμό. Για πρώτη φορά τον εισάγει ο Φιδίας εδώ. Και η ζωφόρος συνήθως στον ιωνικό ναό, ξέρετε, οι ναοί από τα κυανόκρανά τους χαρακτηρίζονται. Αυτό είναι το δωρικό κυανόκρανο. Το ιωνικό το ξέρετε, είναι αυτό με τις έλικες, θα το δούμε στη συνέχεια. Σε εκείνη την περίπτωση του ιωνικού ναού, όλες αυτές οι διαδοχή των μετωπών και των τριγλίφων, αυτών των κατακόρυφων ραβδόσεων που τις χωρίζουν μεταξύ τους, ώστε να είναι τετράγωνες αυτές, όλο αυτό έχει αντικατασταθεί από μία συνεχή, έτσι, εικονιστική φρίζα, έτσι, μια ζωοφόρο, που φέρει ζώα, δηλαδή, αυτή είναι η αρχική ιδέα. Μια συνεχής αφήγηση, ενώ εδώ είναι μεμονωμένα κομμάτια. Αυτό, λοιπόν, θα το εισαγάγει στον Παρθενώνα και πού λέτε θα το βάλει, πού θα την προσθέσει τη ζωοφόρο, αφού ήδη οι μετόπες είναι κατηλημένες. Εξωτερικά είναι ένας δωρικός ναός, δεν μπορεί να τον παραβιάσει. Είναι ένας ιερός ρυθμός. Είναι ο βασικός ελληνικός ρυθμός. Έτσι, ο ιωνικός έρχεται μετά και ο κορυδιακός πολύ αργότερα θα τον χρησιμοποιήσουν κυρίως οι Ρωμαίοι. Θα το δούμε που έχει μπει η ζωφόρος. Είναι λοιπόν ένα κτίριο το οποίο είναι τόσο τέλειο, τόσο τελειωμένο μάλλον, αποπερατωμένο, όσο κανένας άλλος ναός στην αρχαιότητα. Και επιπλέον έχει μία τελειότητα κατασκευής, η οποία δεν συναντιέται σε κανένα άλλο μνημείο. Η λίανση του μαρμάρου εδώ έφτασε σε επίπεδα πρωτοφανή για την εποχή. Ούτε πριν ούτε μετά μπόρεσε να γίνει ένα αντίστοιχο έργο. Σε σημείο ακόμη και σήμερα να απορούμε τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε. Υπάρχουν ακόμα γκρίζες ζώνες στην αντίληψή μας του πώς αυτό το πράγμα έφτασε να είναι αυτό που είναι. Και το οποίο επιβιώνει 2.500 χρόνια μετά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ανάγκες της αναστήλωσης απαιτούσαν την αποσυναρμολόγηση ενός κύωνα ή κάποιον από τους φονδύλους που τον αποτελούν, έτσι, αυτές οι οριζόντιες φέτες. Και χρειάστηκε δυστυχώς μετά από 2.500 χρόνια να ανοιχθούν αυτοί οι σφόνδυλοι, γιατί κάτι έλειπε ή κάπου ήταν σπασμένο ή έπρεπε να συμπληρωθεί κάτι που έλειπε από κάτω. Και φτάσαν οι αναστήλωτες σε σημείο, ανοίγοντας τον σφόνδυλο αυτό, ο οποίος μερικές φορές ήταν τόσο ενωμένο το μάρμαρο, ο ένας σφόνδυλος με τον άλλο, που χρειαστήκανε πρέσες για να το τραβήξουν και να το αποκολλήσουν, που βρήκανε το εμπόλιο μέσα, δηλαδή τον πύρο τον ξύλινο, ο οποίος συνέδεε μεταξύ τους τους δύο σφονδύλους. Υπάρχει και ένα τετράγωνο, ας το πούμε, ένα σκύβος μέσα στον οποίο μπαίνει το εμπόλιο, ένας από κάτω, ένας από πάνω, και ένα κοινό εμπόλιο που τα συνδέει. Αυτό δεν ήταν για να αντιμετωπίζει το σεισμό. Ήτανε, θα το δούμε στη συνέχεια, διότι λιένονταν αυτά, έμπαιναν εκεί και περιστρεφόταν ο σφόνδυλος, τόσο ώστε να αυτολιανθεί το μάρμαρο, οι επιφάνειες που τις είχαν ήδη λιάνει πιο πριν, αλλά φτάσουν σε ένα σημείο απόλυτης επαφής. Το εμπόλιο, λοιπόν, όταν το ανοίξανε, ήταν ακόμη νοπό. Μύριζε βελανιδιά. Το ξύλο, δηλαδή, από το οποίο ήταν 2.500 χρόνια μετά, σημαίνει ότι είχαν πετύχει μια αεροστεγανότητα η οποία ήταν ανεπανάληπτη. Δεν υπήρχε σε κανένα άλλο μνημείο, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Δεν είχε σαπίσει, μύριζε ακόμα ξύλο.
Αυτό για να μιλήσουμε μόνο για την τελειότητα της κατασκευής. Δεν μιλούμε για τη σύλληψη και τη χάραξη των σχεδιασμών, που θα τα δούμε μετά. Από αυτές λοιπόν τις απόψεις, ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι το μνημείο είχε την εκτίμηση του κόσμου ότι ήταν όντως ένα σημαντικό, έτσι, μια κορυφή. Δεν ήταν τυχαία το μνημείο της Αθήνας. Οι παλιοί περιηγητές, ο Παυσανίας για παράδειγμα, που κάνει την περιήγηση της Ελλάδας, σχεδόν ούτε καν τον αναφέρει. Μιλάει για τα υπόλοιπα κτίρια και τον αγνοεί παντελώς. Τον αναφέρει επίσης ο Βιτρούβιος, που είναι ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας της εποχής του Αυγούστου, την ίδια εποχή που είναι και ο Βυργίλιος με την Ενιάδα, που έχει γράψει τα 10 βιβλία της αρχιτεκτονικής και μας μιλάει για τις τεχνικές του αρχαίου κόσμου, τα γεφύρια, τους δρόμους, τους ναούς, τα κτίρια, όλα τεχνικές, ας πούμε, κατασκευής κτλ. Και θα τον δούμε το Βιτρούβιο εκεί, διότι μας λέει κάτι περίεργα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είναι η αντίληψη που έχουν οι Ρωμαίοι εκείνη την εποχή για το πώς είναι η Ελλάδα, πώς έπρεπε να είναι η Ελλάδα, ότι στη φαντασία τους ήταν έτσι. Τέτοιου είδους παρεξηγήσεις υπάρχουν μέσα στην ιστορία, πολλές. Έχουμε μια αναφορά του Πλουτάρχου, ο οποίος στους παράλληλους βίους, αυτός κάνει βιογραφίες αρχαίων ανά δύο και συνήθως ενός Ρωμαίου και ενός Έλληνα. Στη βιογραφία του Περικλή, λοιπόν, αναφέρεται στον Παρθενώνα και τον επισκέφθηκε και λέει ότι είναι ένα κτίριο το οποίο ενώ χτίστηκε τόσο γρήγορα, χτίστηκε για να διαρκέσει στο μέλλον, για να ζήσει για πάντα. Ο Πλούταρχος, όταν επισκέφτεται την Ακρόπολη, ο Παρθενώνας είναι ήδη ένας γέρος 500 ετών. Έχει ήδη 5 αιώνες ζωής πίσω του και του φαίνεται σαν να είναι χτεσινό το κτίριο. Δηλαδή αυτή η πραγματική τελειότητα της κατασκευής, όπου δεν άφηνε καμία ρογμή να διεισδύσει, καμία ρίζα, κανένα σπόρος για να φυτρώσει ή να κάνει, είναι χαρακτηριστικό της τεχνικής εκείνης εποχής που σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί. Ο Παρθενώνας λοιπόν είναι ένα κτίριο καταρχάς, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να το βλέπουμε απ' έξω. Αυτή είναι η πλευρά του η ανατολική, αυτή που κοιτάζει προς το Λυκαβητό. Ενώ η δυτική, αυτή που κοιτάζει προς τα προπύλαια, αυτή που συναντούμε, είναι από πίσω και είναι η πιο, ας το πούμε, καλά διατηρημένη. Η έκρηξη του Μοροζίνη το 1687 ανατείναξε κυρίως την ανατολική πλευρά. Έχει χαθεί όλη η εσωτερική και ενοστοιχεία εδώ της όψης. Διατηρήθηκε μόνο αυτό το εξωτερικό. Και σας παρακαλώ, προσανατολιστείτε, θα το δούμε μετά και στο χάρτη πώς ακριβώς είναι ο Παρθενώνας, ότι έχει ανατολή, δύση, βορρά και νότος της μακριάς πλευρές, δύο εισόδους ανατολικά και δυτικά. Η κύρια είσοδος του ναού είναι στα ανατολικά. Είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Ο Παρθενώνας πάντως είναι ένα κτίριο για να βλέπετε απ' έξω. Έτσι είναι και όλη η ελληνική αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό του Παρθενώνα δεν λαμβάνει μέρος καμία ιεροπραξία, καμία τελετουργία. Ο ναός είναι μόνον, όχι μόνο στον Παρθενώνα, σε όλους τους ελληνικούς ναούς, είναι μόνον για να στεγάζει το άγαλμα της Αθηνάς. Το ξώανο στους παλιούς ναούς, δηλαδή το ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς, εδώ βέβαια έχει αντικατασταθεί από το χρυσελεφάντινο του Φιδία. Και αυτό είναι όλο. Μπαίνει κανείς, βλέπει τη θεά, αλλά όλη η τελετουργία γίνεται στην ύπαιθρο. Γιατί και η ελληνική θρησκεία ξεκίνησε ανοιχτή, κάτω από το φως, από τον ήλιο, σε αυτόν τον καλό καιρό που έχει η Ελλάδα, στα ποτάμια, στα θροίσματα των φύλων, στα ριάκια, στις θάλασσες κτλ. Ήταν μια λατρεία του έξω. Και έτσι είναι και όλη η ελληνική αρχιτεκτονική. Και σκεφτείτε ότι αυτού του είδους οι ραβδόσεις, τους κύονες αυτούς, πόσο αναδεικνύονται κάτω από τον ήλιο, ο οποίος καθώς κάνει την περισφορά του γύρω από την Ανατολή στον Νότο και μετά στη Δύση, πώς παραλάσσει το μνημείο. Αυτές είναι φωτογραφίες τραβηγμένες από τις 9.30 το πρωί και κάθε μισή ώρα, όπου αυτή είναι η ανατολική όψη, έτσι τη φωτίζει ο ήλιος την ώρα που βγαίνει, και σιγά σιγά βλέπετε, καθώς έρχεται και γυρνάει στον Νότο από εδώ, η ανατολική όψη σιγά σιγά περνάει στη σκιά. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται με μια μαγική μετάβαση, δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον να είχε κανείς το χρόνο να καθίσει όλη την ημέρα και να τον αγναντεύει, και το πώς αυτές οι σκιές σιγά σιγά πυκνώνουν στα ανατολικά, φωτίζεται ο Νότος και μετά πια, επειδή έχει γυρίσει ο ήλιος στα δυτικά, ακόμα και η νότια κυονοστοιχεία αρχίζει και περνάει στη σκιά. Αυτό όλο το παιχνίδι του φωτός είναι σαν να έχουμε ένα κτίριο γλυπτό. Δεν είναι ένα κτίριο, είναι πραγματικά ένα γλυπτό το οποίο ο ήλιος το φωτίζει από όλες τις πλευρές. Αυτό εκπροσωπεί και το ιδεώδες της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της ελληνικής κοσμοθεωρίας, ότι τα πάντα είναι ανοιχτά στο φως, είναι ένας πολιτισμός και ένας λαός ο οποίος είναι εξωστρεφής, τα δείχνει όλα προς τα έξω. Θα λέγαμε ένας έφηβος θα εκπροσωπούσε τον Παρθενώνα, ένας γυμνιστής είναι ο Παρθενώνας. Έτσι, ένα κτίριο γυμνό στο ηλιακό φως, στον ήλιο. Και αν ο Παρθενώνας είναι αυτό που λέμε ο εκπρόσωπος, το κτίριο που εκπροσωπεί την αρχαία Ελλάδα, και σκεφτείτε ότι πρέπει να είναι ένα κτίριο το σύμβολο. Την ίδια εποχή που χτίζεται ο Παρθενώνας, περίπου γράφεται η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αλλά δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ως εθνικό
έμβλημα, έτσι, ένα μνημείο του γραπτού λόγου, το οποίο είναι εξίσου έξοχο, αλλά εδώ υπάρχει, για να γίνει ένα σύμβολο εικονιστικό, χρειάζεται να είναι, έτσι, χρειάζεται να είναι ένα κτίριο, να είναι μια εικόνα. Και ποιο είναι το αντίστοιχο του επόμενου πολιτισμού του Βυζαντινού, ένα αντίστοιχο του Παρθενώνα, είναι η Αγία Σοφία. Θα λέγαμε, η Αγία Σοφία εκπροσωπεί επίσης την κοσμοθεωρία της Βυζαντινής περίοδου. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη συνείδηση του σύμπαντος με την εμφάνιση του χριστιανισμού. Όχι μόνο του χριστιανισμού, με το τέλος του αρχαίου κόσμου. Ο αρχαίος κόσμος πια δεν μπορεί να στηριχθεί. Δηλαδή, παρόλο που τον λιθολογεί η εποχή που έρχεται, δηλαδή γκρεμίζει, παραμορφώνει τις όψεις, όλα αυτά τα πράγματα, τα πρόσωπα κτλ. Ο αρχαίος κόσμος πνέει τα λίσθια. Είναι μια πολύ μακρά διαδικασία που θα κρατήσει αιώνες αυτό το πράγμα, αλλά το ζητούμενο είναι μια καινούρια κοσμοθεωρία για τον κόσμο και αυτό τον προσφέρουν οι καινούργιες θρησκείες οι οποίες διαγωνίζονται να εμφανιστούν εκείνη την εποχή, όχι μόνο ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός θα χρησιμοποιήσει τη Ρώμη, το ρωμαϊκό κράτος και την ενοποίηση του κόσμου για να διαδοθεί στο ρωμαϊκό κόσμο και την ελληνική γλώσσα επίσης για να γράψει τα ιερά του κείμενα. Αλλά θα μπορούσε να μην είναι ο χριστιανισμός. Θα μπορούσε να είναι ο Μήθρας, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος Πέρσης, η αντίστοιχη περσική θεότητα που έχει εισαχθεί στο ρωμαϊκό κόσμο και η οποία φαίνεται ότι προφανώς δεν σκοτώνονται σε μια αρένα, αλλά ιδεολογικά είναι επίσης μια επιρροή την οποία τελικά θα υπερκεράσει ο χριστιανισμός. Και ο Μήθρας έχει γεννηθεί από μια Παρθένο. Έχει γεννηθεί σε ένα σπήλαιο κάτω από τη γη, θα πεθάνει και θα αναστηθεί μέσα σε τρεις μέρες. Τα πράγματα τα οποία είναι παρόμοια, είναι εκπληκτικά παρόμοια. Και λέμε τώρα, κάποιος αντιγράφει, κάποιος μας κάνει πλάκα. Δεν μπορεί. Και υπάρχουν και άλλες θρησκείες εκείνη την εποχή που δημιουργούν την καινούργια συνείδηση του κόσμου. Τα οποία, όσον αφορά το χριστιανισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αγάπη και η συγχώρεση. Πράγματα, έννοιες οι οποίες είναι μάλλον άγνωστες στον αρχαίο κόσμο, ο οποίος είναι ένας πολύ σκληρός κόσμος, παρόλα τα άλλα προτερήματά του. Λοιπόν, η καινούργια εποχή, η καινούργια συνείδηση του κόσμου είναι τελικά ο χριστιανισμός. Η Αγία Σοφία που τον εκπροσωπεί ως σύμβολο είναι ένα από τα πιο άσχημα κτίρια στον κόσμο. Προσπαθήστε να το δείτε λίγο μακριά, μη σας πιάνει το συνέστημα τώρα ότι είναι η Αγία Σοφιά μας. Δείτε αυτόν τον όγκο. Σαν να είναι να έχει ξεβραστεί μια μέδουσα, ας πούμε. Ένα πράγμα το οποίο είναι κατανόητο εξωτερικά, ακόμα και μέσα από όλες τις προσθήκες και τις διορθώσεις που έχει υποστεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αν δεν ήταν οι Τούρκοι να τον χρησιμοποιήσουν ως εκκλησία, η Αγία Σοφία θα είχε καταρρεύσει σήμερα, δεν θα υπήρχε. Είναι ένα εξαιρετικά ευάλωτο κτίριο ήδη από τη μέρα της κατασκευής του. Ακροβατή δηλαδή, είναι μια ακροβασία της στατικής και της αρχιτεκτονικής που προσπαθεί να κρατηθεί. Ήδη δύο φορές στα Βυζαντινά χρόνια, την πρώτη ενώ ζούσε ακόμα ο Ιουστινιανός, ο θόλος κατέρευσε και τον ξανακάνανε. Και λίγο αργότερα πάλι από ένα σεισμό, ένα τμήμα του κατέρευσε και το συμπληρώσανε. Το γεγονός ότι το χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι μπορεί να ακούγεται λίγο βλάσφημο αυτό που λέω και προκλητικό, αλλά στην ουσία το φροντίσανε το κτίριο γιατί το χρησιμοποιούσαν και τους ενδιαφέρε να μην πέσει. Όλα τα προσκτήματα λοιπόν, αυτές οι ογκώδεις βάσεις που κρατούν τους μιναρέδες κτλ., φανταστείτε ότι είναι σαν να βάζουν πλάτη στο μνημείο για να μην απλωθεί και καταρρεύσει. Έχει μια τέτοια τάση η Αγία Σοφία, ο τρούλος της να σμπρώξει τους τοίχους μακριά και να κατακρεμνιστεί στο κενό. Αυτός ο πολύ άσχημος, σαν ένας γύλοφος ας πούμε και στο χρώμα του και στα πάντα. Είναι ένα άσχημο κτίριο εξωτερικά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί προφανώς αντιπαρατίθεται και με τον Παρθενώνα. Όταν ανοίξει εκείνη την πόρτα και δεις όλο αυτό το πράγμα μέσα, σου έρχεται να πέσει τα πόδια. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι στραμμένο στο εσωτερικό. Έχει φτιαχτεί για να το βλέπουμε από μέσα. Και όχι απ' έξω. Το απ' έξω δεν τους ενδιαφέρει. Και σκεφτείτε, είναι ένα γύρισμα της πλάτης στον αρχαίο κόσμο, ο οποίος είχε λατρέψει τη γύμνια, το ανδρικό και το γυναικείο κορμί, το έχει αναπαραστεί σε χιλιάδες λεπτά. Η αρχιτεκτονική τους είναι για να κοιτάζεται απ' έξω. Ακριβώς αυτό είναι που δεν τους ενδιαφέρει εκείνη την εποχή. Το απ' έξω. Το φαίνεστε. Έτσι, η επιπολαιότητα της ομορφιάς, η οποία παρέρχεται. Και στρέφεται η Αγία Σοφία, όπως και ο κόσμος εκείνη την εποχή, στην ψυχή, στο εσωτερικό και στα άδυτα της ψυχής. Αυτό είναι και ο χριστιανισμός. Έχει να κάνει με το μέσα. Και ακριβώς αυτό το μέσα είναι που τους ενδιαφέρει. Και εκεί τα δίνουν όλα. Η Αγία Σοφία μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν ο μεγαλύτερος ενιαίος κόσμος, ο μεγαλύτερος ενιαίος χώρος στον κόσμο. Μπορεί να υπήρχαν εκκλησίες πιο μεγάλες από αυτήν, ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη για παράδειγμα, αλλά ο Άγιος Πέτρος είναι ένας μακρύς διάδρομος με παρεκκλήσια δεξιά και αριστερά και ξαφνικά φτάνει στο κέντρο και βλέπεις τον τρούλο, τον οποίο όταν μπαίνεις από την είσοδο ούτε καν τον υποψιάζεσαι. Στην Αγία Σοφία, με το που μπαίνεις από την πόρτα, έχεις όλο αυτό το πράγμα, το κέλυφος, να υψώνεται ξαφνικά από πάνω σου, να κορυφώνεται στον τρούλο και να σβήνει πίσω στο ιερό. Και με το που μπαίνεις, έχεις την αίσθηση ότι το κατέχεις όλο το κτίριο. Είναι εκεί. Όλο το χώρο τον βλέπεις.
Παρόλο που υπάρχουν και ονοστοιχίες, υπάρχουν τόξα, έτσι υπάρχουν ένα σωρό παράθυρα κτλ. Ωστόσο είναι αδιάσπαστος. Το κεντρικό κλήτος φαίνεται στην Αγία Σοφία σαν να είναι όλος ο ναός. Και στην πραγματικότητα είναι όλος ο ναός. Όλη η χωρητικότητά του είναι εκεί. Και μετά ξαφνικά αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι ότι σαν να μην τον κατέχεις ολόκληρο. Πίσω από όλες αυτές τις τοξοστοιχίες υπάρχουν άλλες, με άλλες γωνίες, κάτι περίεργα ψιδώματα, σαν ο χώρος να υπάρχει υπαινικτικά να πολλαπλασιάζεται μέσα από αόρατα κάτωπτρα, έγραψε κάποιος. Και όλη αυτή η ενότητα του κεντρικού χώρου, με όλο αυτό το γύρω-γύρω, να αρχίζει και να διασπάται και να σε κάνει να αμφιβάλλεις. Αυτό που λέμε τα άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, ακριβώς εικονίζεται σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορείς πέρα από τον κεντρικό χώρο να υπονοήσεις και να αντιληφθείς το τι υπάρχει πίσω από αυτό. Και σκεφτείτε εκείνη την εποχή με τα βίλα κρεμασμένα, έτσι, τις κουρτίνες κτλ. Τα κεριά τα οποία φωτίζανε το ημίφος κτλ. Τα απογεύματα μετά τη δύση του ήλιου, γιατί κατά τα άλλα καταβγάζεται από φως αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ακριβώς περιγράφει αυτή τη στροφή και την αμφιβολία, το μυστικισμό, αν θέλετε, που έχει έτσι, η βυζαντινή κοσμοθεωρία. Το πρόβλημα λοιπόν με την Αγία Σοφία είναι ότι, ας το δούμε εδώ λιγάκι, αυτός ο τρούλος, ο κεντρικός τρούλος, ουσιαστικά τα φορτία του τα μεταφέρει, πρέπει να τα μεταφέρει στο έδαφος. Και αυτό γίνεται σταδιακά. Υπάρχουν δύο ημιθόλια, το ένα είναι αυτό, έτσι που είναι προς τα ανατολικά πάνω και μετά διασπάται σε τρία κομμάτια και πάει προς το ιερό, και άλλο ένα ημιθόλιο εδώ που είναι της εισόδου. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια γραμμική βασιλική με έναν τρούλο και δύο ημιθόλια από εδώ και από εκεί. Τα οποία μετά σταδιακά όλα αυτά τα φορτία, τα βάρη μεταφέρονται στο έδαφος. Βόρεια και νότια έχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, δεν έχει τίποτα. Γιατί είναι μια βασιλική. Και πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Κάποια στιγμή, όταν θα καταρρεύσει ο τρούλος, θα χρειαστεί να στήσουν αυτούς τους δύο πύργους από εδώ, νότια, και άλλους δύο από το βορρά, ουσιαστικά για να κρατήσουν τον τρούλο να μην φύγει προς τα βόρεια ή προς τα νότια. Ανατολικά και δυτικά δεν έχει πρόβλημα, αλλά από πάνω και από κάτω υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτοί οι ογκώδεις, οι ογκωδέστατοι πύργοι που προσθεθήκανε μετά παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Αντίστοιχα, ένα τζαμί το οποίο μιμείται, πατάει πάνω στην αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας, αλλά τι κάνει, προσθέτει δύο ημιθόλια στο βορρά και στο νότο. Και έτσι αυτό το πράγμα είναι σαν ένα τετράφυλλο τριφύλι, το οποίο ο θόλος μεταβιβάζει και στα τέσσερα ημιθόλια και από εκεί ομαλά, αλλά πια δεν είναι μια βασιλική. Τα τζαμιά έχουν περισσότερο την εικόνα της τέντας. Έτσι, μια κεντρική, ένας κεντρικός τρούλος που και προς τους δύο άξονες τα πράγματα είναι συμμετρικά. Και δεν είναι μόνο βέβαια το Σουλτάν Αχμέτ, έτσι, το μπλε τζαμί, απλώς επειδή είναι δίπλα στην Αγία Σοφιά, πάμε, τα βλέπουμε και τα συγκρίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και αν σας έλεγα τώρα, ας τα βγάλουμε όλα, να παίξουμε τον Παρθενώνα, τον γυμνιστή έφηβο, θα τολμούσαμε? Είμαστε σε μια ηλικία, έτσι το βλέπω το κοινό, έτσι, σε μια παρόμοια ηλικία, που αυτά δεν σηκώνουν. Δεν είμαστε έφηβοι πια. Είμαστε μάλλον Αγία Σοφιά, θα έλεγα. Έτσι. Μάλλον σαν την καλόγρια η οποία είναι ντυμένη για να μην φαίνονται τα παχάκια, οι ζάρες, οι ρητίδες. Και δείτε τι ωραίο που είναι να. Πώς οι δυο μας πολιτισμοί θα μπορούσαν, εκπροσωπούμενοι από αυτά τα δυο μνημεία, να δείχνουν ακριβώς αυτό, την εφηβική μας περίοδο και την όρημη περίοδο, όπου πια στρεφόμαστε και στο εσωτερικό, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε και αν υπάρχει, μας πιάνει και η θεοσέβεια και λίγο έτσι, έτσι όλο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, και λίγο χερέκακα, θα λέγαμε ότι αυτός ο έφηβος, ο 2.500 χρονών που είναι ο Παρθενώνας, χρειάζεται μια συνεχή συντήρηση και ένα lifting για να διατηρηθεί έφηβος, γιατί δεν είναι πια. Λοιπόν, να δούμε εδώ λιγάκι, αφού συζητήσαμε για αυτό το διχασμό, τον οποίο σαν Έλληνες τον κουβαλάμε μέσα μας και τον κουβαλάμε και από την αρχαιότητα ακόμα, την ιδέα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, στην καταγωγή της φυλής μας, ας πούμε, υπάρχουν και στην αρχαιότητα διάφορες εκδοχές. Δεν είναι σίγουρο ότι οι Έλληνες ήρθαν από το βορρά, από τα Κυργίζια πεδία, αν ήταν Ινδοευρωπαίοι. Τα Κυργίζια πεδία είναι η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων, Ινδών και Ευρωπαίων, έτσι κατά την παλιά θεωρία τη φυλετική, ενώ οι Τούρκοι είναι από τα Αλτάια όρη, είναι ακόμη πιο πέρα. Υπήρχε λοιπόν και στην αρχαιότητα η ιδέα ότι οι Έλληνες μπορεί να μην είχαν έρθει από το βορρά και να είχαν έρθει από τον Νότο, από την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Και τους ταλάνιζε και στην αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Και σήμερα, δυστυχώς και ευτυχώς βέβαια, τον κουβαλάμε αυτό το διεισμό μέσα μας, γιατί σημαίνει και ένα πλούτο κουλτούρας. Εδραζόμαστε και στη Δύση, εδραζόμαστε και στην Ανατολή. Και στη Δύση πώς εδραζόμαστε? Στο 19ο αιώνα, τέλη του 18ου, με την ιδέα του εθνικισμού που δημιουργεί τα εθνικά κράτη σε όλη την Ευρώπη και δεν είναι μόνο εδώ. Δηλαδή, θα δείτε ότι η Ευρώπη άλλοτε συνενώνεται σε μεγάλες αυτοκρατορίες και κάποια χρόνια μετά
διασπάται σε πολύ μικρά κομμάτια. Και μετά ξανά πάλι είναι σαν ένα σχηματισμό ο οποίο την ενώνει και τη διαλύει. Ο 19ος αιώνας ήταν η φάση που έπρεπε να διαλυθεί ή που διαλύθηκε τέλος πάντων. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες κατακαιρματίστηκαν σε μικρά εθνικά κράτη. Αλλά πέρα από αυτό, ειδικά για την Ελλάδα, υπήρξε πολύ καθοριστική η συμβολή του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός ο οποίος λάτρεψε την αρχαία Ελλάδα και είπαμε ότι μας το επέβαλε αυτό το πράγμα να λατρέψουμε και εμείς τον εαυτό μας ως την απότερη καταγωγή των Ευρωπαίων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι μέσα στην Οθωμανική περίοδο, όταν υπάρχει απίθανος αναλφαβητισμός, ότι οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι Έλληνες έχουν ανάμνηση του παρελθόντος του αρχαιοελληνικού. Αυτό σιγά σιγά θα το δημιουργήσει η παιδεία. Είτε ο Κοραής, έτσι, είτε οι υπόλοιποι διαφωτιστές και κυρίως βέβαια όταν θα έρθει ο Όθωνας εδώ με τους Βαβαρούς, οι οποίοι είναι οι πιο ισχυροί φιλέλληνες εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και είναι αυτοί οι οποίοι θα μας πείσουν και θα κάνουν και την Αθήνα κατ' εικόνα και ομοίωση έτσι, της αρχαίας Ελλάδας, ας το πούμε. Ο νεοκλασικισμός, ο οποίος είναι κατεξοχήν εμπνέεται από την αρχαία Ελλάδα το 19ο αιώνα. Οι θεωρίες του Φαλμεράιρ από την άλλη μεριά που λένε ότι εγώ πήγα στην Αττική και στη Βιωτία, όλοι αρβανίτικα μιλούσαν για να πει ότι δεν τρέχει ούτε σταγόνα ελληνικού αίματος στους σημερινούς Έλληνες. Το ξέρετε προφανώς αυτό έτσι, και ότι όποιος άκουγε τη λέξη το φούμο να άκουγε, όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, διανοητές παθαίνανε να. Στην πραγματικότητα όμως και το δίλημα του Φαλμεράιρ ήταν ψευδεπίγραφο, διότι ουσιαστικά εστίαζε στο αίμα, το οποίο δεν είναι αυτό που είναι η συνέχεια τελικά του πολιτισμού ή των λαών. Έχει μια φιλετική βάση. Οπότε είναι εντελώς ξεπερασμένο σήμερα. Άσχετα που μπορεί εκείνη την εποχή πραγματικά στην Αττικοβιωτία να μιλούσαν αρβανίτικα μόνο. Αυτό θα μας δώσει μια στροφή προς τη Δύση. Ήδη εκείνη την εποχή. Αλλά η Ανατολή είναι το κυρίαρχο. Η Επανάσταση του 21 δεν έγινε για να αποκατασταθεί η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έγινε για τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Έγινε, το όραμα ήταν να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη. Και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν κατάφερε να απελευθερώσει την πνευματική της πρωτεύουσα, που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Όλοι οι υπόλοιποι Βαλκάνοι απελευθέρωσαν μέσα από τους αγώνες που κάνανε τις πολιτιστικές τους πρωτεύουσες και τις κάνανε πρωτεύουσες των σύγχρονων κρατών τους. Για μας δυστυχώς η πνευματική μας κοιτίδα, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν πρωτεύουσα ενός άλλου λαού. Και βεβαίως το 18 οι Εγγλέζοι την πήρανε και την κρατήσαν μέχρι το 23, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μας πούν «Ελάτε πάρτε την», παρόλες τις φαντασιοκοπίες που τρέφαμε εκείνη την εποχή. Και όταν έρχεται η καταστροφή του 22, προσπαθήστε να σκεφτείτε μια χώρα η οποία πέρα από την προσφυγιά, τη φτώχεια, το θανατικό, τις αρρώστιες κτλ. Έχει μείνει χωρίς όραμα, έχει καταρρεύσει η μεγάλη ιδέα. Σκεφτείτε τους διανοούμενους εκείνη την εποχή, την ελίτ που δεν έχει πού να στραφεί. Φανταστείτε τι χαστούκι ήταν αυτό, πέρα από τον κόσμο ο οποίος χάθηκε και ο οποίος έτσι ανταλλάχθηκε και έτσι ακόμα και εδαφικά τα μέρη αυτά και από άποψη πληθυσμού ήταν οριστικά χαμένα, αλλά είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους. Ο προσανατολισμός ήταν η Ανατολή εκείνη την εποχή. Και έτσι αναγκαστικά η Ελλάδα μέχρι τότε που πατούσε σε δύο βάρκες, χάνει τη μία βάρκα και αναγκαστικά προσανατολίζεται οριστικά προς τη Δύση. Και αυτή η φοβερή δωδεκαετία από το 24, ας πούμε, μέχρι το 36, η γενιά του 30 που λέμε, είναι ουσιαστικά από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την Ελλάδα. Ξανατίθενται όλα τα ζητήματα από την αρχή. Το ζήτημα της ελληνικότητας. Τι είναι η ελληνικότητα, τι είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα, έχει δικά χαρακτηριστικά, πώς αναγνωρίζεται. Και θα τροφοδοτηθεί και από τα ρεύματα τα δυτικοευρωπαϊκά, τον μοντερνισμό, έχουμε τον Σικελιανό, τον Εμπειρίκο, τον Εγκονόπουλο, τον Μπικιόνι, οι πάντες έτσι, εκείνη την εποχή, οι οποίοι δημιουργούν ουσιαστικά τότε αυτό που θα είναι η μοντέρνα Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα. Το ζήτημα το ανήκομενη στη Δύση τίθεται τότε, εκείνη την εποχή. Και συμβαίνει και ένα περίεργο πράγμα με την αρχιτεκτονική. Το 1933, από πού και ως πού τώρα, το τέταρτο συνέδριο για την μοντέρνα αρχιτεκτονική, το οποίο γινόταν κάθε 2-3 χρόνια σε διαφορετική χώρα, εκείνη τη χρονιά ήταν να γίνει στη Μόσχα. Αλλά τότε ο Στάλιν είπε, το Le Corbusier, ότι είσαι υπερβολικά μπουρζουάζ για τα γούστα μας, εμείς θα συνεχίσουμε μόνοι μας. Και έτσι η Σοβιετική Ένωση τράβηξε το δρόμο του σοβιετικού, του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Και το συνέδριο έπρεπε κάπου να γίνει και αποφασίσαν τελικά να το κάνουν εμπλό, πάνω σε ένα πλοίο. Το οποίο ξεκίνησε από τη Μασσαλία να κάνει μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και όλοι οι μοντέρνοι αρχιτέκτονες εκείνη την εποχή συναντηθήκαν εκεί. Το συνέδριο έγινε εκεί πάνω. Αυτά είναι τα SIAM, Congrès International pour l'Architecture Moderne, δηλαδή Διεθνή Συνέδρια για τη Μοντέρνα Αρχιτεκτονική. Και πού κατέληξε, λέτε, το συνέδριο? Μην βιαστείτε, όλοι λένε στη Θεσσαλονίκη. Κατέληξε στην Αθήνα
και ολοκληρώθηκε στο αίθριο του Πολυτεχνείου της Αθήνας και εκεί έγινε η διακήρυξη των αρχών του μοντέρνου κινήματος, η περίφημη Χάρτα των Αθηνών. 1933 γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Η Ελλάδα τώρα από πού και ως πού ξαφνικά απέκτησε μια κληρονομιά δανική, αλλά ουσιαστικά μέσα σε αυτή την περίοδο ήταν άλλο ένα από τα στοιχεία που τη φέρανε πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Και σήμερα, που γινόμαστε όλο και πιο δυτικοί, που η παιδεία μας και από την εποχή της των Βαβαρών και μετά, αλλά και μετά το 22 ακόμη περισσότερο προσανατολίστηκε προς τη Δύση, η Ανατολή μας έχει μείνει σαν ένα τραύμα στην καρδιά. Έτσι, το οποίο, εντάξει, μας συγκινεί, μας συγκλονίζει. Και πού κρύβεται αυτό? Κρύβεται νομίζω περισσότερο στη μουσική. Κάνουμε τους δυτικούς και τα λοιπά, αλλά να ακούσουμε εκείνο το αυτό, είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα, να ανεβούμε στα τραπέζια. Έτσι, αυτό είναι μάλλον αυτό που θα λέγαμε η κρυμμένη Ανατολή μέσα μας. Έτσι είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που έχει έρθει από την Ανατολή. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Να δούμε τις απομιμήσεις. Ο Παρθενώνας και τα κτίρια στην Ακρόπολη, ήδη από εκείνη την εποχή, μέσα στον αιώνα που έτρεχαν, γίνανε αντικείμενο μίμησης και βέβαια και πολύ περισσότερο αργότερα, στον 19ο αιώνα, κατά κόρον. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η αναγέννηση στην Ιταλία εμπνέεται κυρίως από τη Ρώμη. Η Ελλάδα ήταν πολύ μακριά, δεν μπορούσε να ταξιδέψει κανείς, ήταν υποταγμένη στους Οθωμανούς, δεν πήγαινε στο τουριστικό ταξιδάκι, η Ρώμη ήταν εκεί. Και έτσι όλη η αναγέννηση στηρίχθηκε σε αυτό. Η αναγέννηση της Ελλάδας είναι η αναγέννηση του 19ου αιώνα, τέλη του 18ου, αρχές του 19ου. Και θα δούμε σε τι στηρίχθηκε. Είναι η παράπλευρη απώλεια ή το κέρδος από την αρπαγή των Ελληνίων. Αυτή που τροφοδότησε και τον νεοκλασικισμό μέσα στο 19ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη και το κύμα του φιλελληνισμού. Και όχι μόνο τα Ελληνία, εκείνη την εποχή αρπαχτήκανε πάρα πολλά. Έτσι που δεν τα ξέρουμε, αλλά αν τα βάζαμε κάτω, όλα τα ευρωπαϊκά μουσεία είναι, και δεν σας λέω ούτε για την νίκη της Αμοθράκης ή για την Αφροδίτη της Μήλου, που είναι τα πιο εμβληματικά. Υπάρχουν άλλα που παίζουν μάλιστα και ένα παιχνίδι την εποχή που ο Έλγιν τα έχει αρπάξει αυτά και προσπαθεί να τα πουλήσει στην Βρετανική κυβέρνηση και τελικά στο Βρετανικό Μουσείο. Τι άλλο συμβαίνει και ποιοι άλλοι αρπάζουν και τι. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζετε. Το Παρλαμέντο στη Βιέννη. Το οποίο είναι ουσιαστικά η Αθηνά, η Παλάδα πάνω στην κολόνα. Έχει διάφορους Έλληνες συγγραφείς από εδώ. Έχει τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και Ρωμαίους από την άλλη πλευρά. Μιμείται ουσιαστικά έναν κορυφιακό ναό, έτσι με το αίτωμα του επάνω. Αλλά η Παλάδα Αθηνά είναι αντίγραφο της Αθηνάς του Φιδία. Λοιπόν, δεν είναι το μόνο. Αυτή είναι η Βαλχάλα, η οποία χτίζεται το 19ο αιώνα πάνω από το Ρήνο. Είναι μια μίμηση του Παρθενώνα. Το κάνει ο Σίνκελ αυτό εδώ, μεγάλος Γερμανός αρχιτέκτης, ο οποίος δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Όταν τελικά κατάλαβε πώς ήταν ο Παρθενώνας, που δεν είχε όλο αυτό την τεράστια σκαλοσιά από την οποία ανεβαίνεις από το ποτάμι, σε αφήνει το ποταμόπλιο και ανεβαίνεις επάνω, και το οποίο βέβαια το εσωτερικό του είναι ένα πάνθεο της γερμανικής ιστορίας. Με διάφορες πρωτομές, αγάλματα κτλ. Ο Γκέτε, αυτοί είναι όλοι τους συνειδητά βέβαια γίνεται αυτό έτσι. Αυτός είναι ο Παρθενώνας του Εδιμβούργου. Ξεκίνησαν και εκεί να χτίζουν ένα Παρθενώνα, αλλά δίδυ χρημάτων και έμεινε αυτό εδώ το ερείπιο, το μισό κομμάτι, μια όψη με τις 8 κυανοστοιχίες, η κυανοστοιχία με τις 8 κύονες, και είναι έτσι σαν τουριστική ατραξιόν. Επίσης στο Λονδίνο, αυτός είναι ο Σεν Πάνκρας, είναι μια εκκλησία, ο Άγιος Παγκράτιος το λέγαμε, στο βόρειο Λονδίνο, του οποίου η όψη είναι βέβαια αντίγραφο από το προστόο του Ερεχθείου, έτσι ιωνικού ρυθμού. Αυτό από πάνω είναι το ρολόι του Κυρίστου, οι αέριδες, αυτό το οκταγωνικό, από εκεί εμπνέεται τουλάχιστον. Και δείτε τι έχει εκατέρωθεν δεξιά και αριστερά του ιερού του. Έχει δύο μικρά, και από εδώ και από εκεί. Με τέσσερις καριάτιδες βέβαια στο καθένα, όχι έξι. Τέσσερις από εδώ και τέσσερις από εκεί. Αυτό είναι στο Λονδίνο, στο βόρειο Λονδίνο. Το Σεν Πάνκρας, υπάρχει και ο συνδρομικός σταθμός, αυτή είναι λίγο πιο πέρα η εκκλησία, ο Άγιος Παγκράτιος. Και αυτή εδώ είναι η είσοδος προς την κρύπτη του ναού, ο οποίος είναι τεράστιος και μέχρι το 1850 θάβανε και επιφανείς νεκρούς. Είχε περίπου χώρο για 2.500 φέρετρα. Όταν καταργήθηκε αυτή η πρακτική να θάβουν στα υπόγεια των εκκλησιών, είχε φτάσει στα 500 μόλις. Λοιπόν, οι καριάτιδες τι ρόλο παίζουν στο Ερέχθειο? Το Ερέχθειο, να πούμε εδώ, ότι είναι από τα πιο απίθανα ελληνικά κτίρια, ασύμετρο ή καταπτέρυγε συμμετρικό, περίεργο σχήμα, ανισοσταθμίε στο εσωτερικό. Είναι εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλες οι παλιές λατρείες, πριν από τη λατρεία της Αθηνάς. Θα δούμε στη συνέχεια. Οι έξι καριάτιδες εκεί τι φυλάνε? Αυτό το προστό που βγαίνει, η πρόσταση των κορών που λέμε
Τι ρόλο παίζουν οι Καριάτιδες? Εδώ φαίνεται ίσως λίγο πιο χαρακτηριστικά, γιατί είναι υποκατεστημένες. Δεν ξέρουμε τι κρατούσαν. Τις έχει βάλει να κρατούν από μια ιδρία. Νεκρική. Κάνουν μνημόσυνο στον νεκρό που είναι θαμμένος εκεί μέσα, στον Παρθενώνα. Και εκεί μάλλον κρατούν ένα άλλο είδος, το οποίο είναι σαν ένα σαγανάκι, φανταστείτε, με έναν οφαλό στη μέση, για να μπορεί να τον πιάνει το χέρι, από τον οποίο κάνουν χοές. Ποιος είναι ο νεκρός που είναι στο Ερέχθειο? Ο Κέκροπας, ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας. Και οι έξι κόρες είναι ουσιαστικά αυτές οι οποίες φυλάνε τον τάφο του εκεί. Κάτι αντίστοιχο είναι και εδώ, η είσοδος στην κρύπτη της εκκλησίας. Και βέβαια το πιο λαμπρό αντίγραφο, το πιο πιστό αντίγραφο. Αυτό ξεκίνησε από ξύλινο κτίριο σε μια διεθνή έκθεση στο Νάσβιλ στα τέλη του 19ου αιώνα. Με σκοπό, όταν τελείωνε η διεθνή έκθεση, να ξυλωθεί, σαν τον πύργο του Άιφελ κι αυτό. Κατά τον πύργο του Άιφελ δεν είχαν σκοπό να τον ξυλώσουν. Αλλά άρεσε τόσο πολύ στους κατοίκους που το κρατήσανε και κάποια στιγμή το μεταφέρανε σε μπετόν. Τσιμεντένιος είναι όλος αυτός. Βαμμένος ώστε να θυμίζει έτσι τον Παρθενώνα. Με τα κεραμίδια του, με τα ακροκέραμά του εδώ, αυτό το μεγάλο ακροτήρι επάνω. Και στις μέρες μας δεν έφτανε μόνο ότι το κάνανε, το αντιγράψανε, αποκαταστήσαν και το εσωτερικό. Με την Αθηνά κανονικά. Χρυσελεφάντινη, δηλαδή εκεί όπου έχουμε. Αυτό ήταν ένα άγαλμα πρωτοποριακό για την εποχή του, αλλά ο Φιδίας, βρίσκοντας τη λύση τέλος πάντων, δημιουργήθηκαν και μετά, και όχι μόνο από το Φιδία, και άλλα χρυσελεφάντινα. Το πιο γνωστό μετά την Παλάδα είναι αυτό που έκανε στην Ολυμπία. Το χρυσελεφάντινο του Δία, το οποίο θεωρήθηκε και έτσι ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου. Και όχι αυτό. Είχε αποκτήσει εμπειρία περισσότερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι, αλλά γενικώς εδώ κάπου πάσχουν όλα αυτά τα αντίγραφα. Ήταν ένα ξύλινο άγαλμα. Είχε ένα ξύλινο κορμό, ο οποίος ήταν πακτωμένος στο δάπεδο του Παρθενώνα και φαίνεται και το σημείο, η τρύπα όπου ήταν αυτός ο ιστός, ας πούμε, του αγάλματος. Μια ξύλινη κατασκευή γύρω-γύρω, που δημιουργούσε το άγαλμα, ο σκελετός του δηλαδή, και από πάνω καλυμμένο με φύλλα ελεφαντόδοντου, εκεί όπου χρειαζόταν να φαίνεται γυμνό το δέρμα, και τον χρυσό όπου έπρεπε να υπάρχει ηματισμός. Ο χρυσός μάλιστα ήταν περιαιρετός. Δηλαδή μπορούσε να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση που η πόλη χρειαζόταν το χρυσό για να μηνθεί, για στόλο, για στρατό κτλ., μπορούσαν να τον αποσπάσουν, να το λιώσουν και να κάνουν νομίσματα. Κατηγορήθηκε και ο Φιδίας εκείνη την εποχή ότι είχε βάλει χέρι στο χρυσό, ότι δεν ήταν ο χρυσός του αγάλματος όσος του παραδόθηκε αρχικά από το ταμείο της πόλης, και σαν απάντηση το κατέβασε, το ζυγίσανε και φάνηκε ότι είχε δίκιο, ότι ήταν αθώος ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν αντίγραφο της Παλάδας Αθηνάς, του εσωτερικού, και αυτή εδώ θυμίζει την Πρόμαχο Αθηνά, το οποίο ήταν ένα χάλκινο άγαλμα έξω πάνω στο βράχο, ένα κολοσσέο ανάμεσα στον Παρθενώνα και το Ερέχθειο. Είναι αυτό το οποίο η μύτη, η οποία ήταν επιχρυσωμένη, φαινότανε με το που στρίβανε τα πλοία από το Σούνιο. Έτσι, στο βάθος υπήρχε μια χρυσή αιχμή, μπορεί να λέει ο θρύλος τώρα. Είναι αντίγραφο αυτό. Και πού βρίσκεται αυτό? Στην Ακαδημία μπροστά. Από τη μία μεριά είναι η Αθηνά και από την άλλη μεριά είναι ο Απόλλωνας. Επίσης είναι ο κλασικισμός του 19ου αιώνα. Αυτή είναι η πιο κλασική που είχαμε και στο βιβλίο της ιστορίας. Μια εντελώς φανταστική βέβαια έτσι αναπαράσταση, με όλα τα μπαρόκα αγγελούδια που κρέμονται από πάνω, με παράθυρα που το φωτίζουν, ενώ ξέρουμε ότι δεν φωτιζόταν το εσωτερικό, με πυρές που βγάζουν και πού πηγαίνει αυτός ο καπνός κανείς δεν ξέρει. Έτσι, με όλο αυτό το πράγμα, αλλά πάντως το άγαλμα φαίνεται να ακολουθεί το άγαλμα της Βαρβακίου. Αυτός είναι η πιο ωραία αποκατάσταση, νομίζω, του αγάλματος. Σας θυμίζει κάτι? Το 2004, νομίζω ότι ήταν, επειδή ακριβώς τον υποδίεται ένα ανθρώπινο πρόσωπο, έχει τα χαρακτηριστικά έτσι ακριβώς όπως πρέπει να τα έχει. Αυτή είναι η Αθηνά του Βαρβακίου, η οποία βλέπετε, επειδή είναι μαρμάρινη, χρειαζόταν και μια κολόνα για να υποστηρίξει την νίκη, αλλιώς το βάρος θα το σπάγε το χέρι, ενώ στο πρωτότυπο άγαλμα το ξύλινο δεν υπάρχει. Και αυτή είναι μια πρόταση αποκατάστασης και της χρωματικής σύνθεση του εσωτερικού, υποτίθεται, του Παρθενώνα. Έχει ένα λάθος βέβαια, ότι εδώ υπέθεταν ότι ο Παρθενώνας δεν ήταν στεγασμένος. Έχουμε νοού στην αρχαιότητα που δεν ήταν στεγασμένοι, ο Παρθενώνας όμως ήταν εντελώς κλειστός από πάνω, έτσι, γιατί εδώ φαίνεται ότι και το δόρυ προεξέχει και ουσιαστικά είναι το πίσω της. Λοιπόν, η Αθηνά εδώ κρατάει μια νίκη η οποία την στεφανώνει, φοράει αυτή την περίπλοκη περικεφαλαία, έχει την αιγίδα. Τι είναι η αιγίδα? Το κατσικοτόμαρο είναι. Αυτό είναι η αιγίδα. Η αιγής από την κατσίκα. Υπό την αιγίδα λοιπόν είναι υπό την
αλλά είναι ουσιαστικά το σύμβολό της που έχει την αυτή και έχει, έχει όντως τη μέδουσα εδώ, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που την, το γουνάκι ας πούμε, που είναι σκεπασμένη, είναι ένα, ένα κατσικοτόμαρο και έχει βεβαίως την ασπίδα, η οποία λέγεται ότι είχε απεικόνηση μιας γιγαντομαχίας, ένα, έτσι, ένα στήριγμα κάτω, τη βάση του, φοράει επίσης ψηλούς κοθόρνους για να αποκτά ύψος, όπου επίσης υπάρχουν παραστάσεις στα σανδάλια της από κάτω και έχει και αυτό εδώ, το φίδι. Ποιο φίδι είναι αυτό? Ε? Ο? Οπο... Όχι, όχι, όχι. Πώς τον λέμε, πώς λέγεται αυτό το φίδι της Αθηνάς? Ο Ερυχθόνιος. Είναι ο Ερυχθόνιος, ο οποίος αυτό το χθού, τι είναι ηχθόν, είναι η γη. Και το ερέχθιο το έχει μέσα αυτό. Ο Ερεχθέας είναι ο γιος αυτού του φιδιού, ο οποίος ήταν μισός άνθρωπος, μισό φίδι. Ο Ερυχθόνιος τι είναι? Εδώ πρέπει να πούμε μάλλον ο γιος της Αθηνάς. Τι γιος όμως, ε? Και πώς τον έκανε. Εδώ πρέπει να πούμε τι ακριβώς είναι η Αθηνά και τι αντιπροσωπεύει στο ελληνικό πάνθεο. Λέω ότι είναι μια τερατώδη σύλληψη. Η Αθηνά είναι η επινόηση των ανδρών. Είναι η θεά η οποία είναι φτιαγμένη, γεννημένη, που δεν είναι γεννημένη από γυναίκα. Είναι ο πόθος των ανδρών να τίξουν, που δεν μπορούν. Να γεννήσουν δηλαδή. Και δημιουργούν την Αθηνά η οποία δεν έχει μάνα, γεννιέται από το κεφάλι του Δία. Πρίζεται το κεφάλι του Δία και έρχεται ο ύφεστος με μια τσεκουριά και του το ανοίγει και πετάγεται από μέσα πάνοπλη η Αθηνά. Πάνοπλη, ε. Και είναι η θεά της σοφίας. Εδώ γελάμε. Μια γυναίκα που είναι η θεά της σοφίας. Καθόλου συνέστημα, είναι ο ορθολογισμός των ανδρών. Και έπρεπε ο θεός της σοφίας να είναι μια γυναίκα. Σαν να θέλει να την... όχι να την, να την υπερτιμήσει, αλλά μάλλον να την ειρωνευτεί. Είναι μια γυναίκα η οποία θα παραμείνει μέχρι το τέλος παρθένα. Δεν θα γεννήσει ποτέ, σε αντίθεση με την άλλη παρθένα που γέννησε. Η Αθηνά είναι μια αντρογυναίκα μέχρι το τέλος, η οποία συχαίνεται τους άντρες. Δεν ξέρουμε καμία της ατασταλία με το άλλο φύλο. Λοιπόν, η ιστορία τώρα με τον Ερυχθόνιο. Αυτή τη γυναίκα, η οποία έχει διάφορες μορφές βέβαια, δίνει την ελιά που είναι ειρηνική, αλλά τη βλέπετε και πάνοπλη, έτσι, με την πανοπλία, γιατί αμήνεται, υπερασπίζεται την Αθήνα, ως εργάνη η Αθηνά που μαθαίνει τις κοπέλες να υφαίνουν τον αργαλιό, αλλά κατά βάση είναι η θεά της σοφίας. Την ερωτεύεται ο ύφεστος, εκείνος ο κακόμοιρος, ο κουτσός, ο κακομούτσουνος, ο οποίος την παρενοχλεί. Πάνω στην παρενόχληση, το σπέρμα του πέφτει πάνω στο μυρό της. Και αυτή με συχασιά το κάνει έτσι και το πετάει στη γη, στο χώμα, και η γη καρπίζει. Και γεννάει το φίδι, τον Ερυχθόνιο, τον οποίο μετά από πολλά η Αθηνά θα δεχθεί να τον αναγνωρίσει, τον Όθο, όπως θα έκανε ένας πατέρας, ας πούμε, έτσι. Το ανδρογίνιο είναι εκεί μέσα. Τον κλείνει μέσα σε ένα καλάθι. Υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία τώρα με τις κόρες του Ερεχθέα που ανοίξανε και είδανε το τέτοιο. Και... λοιπόν, αυτός ο μύθος, ο πολύ καλά δομημένος, έχει να κάνει με τι? Με το αυτόχθον των Αθηναίων, οι οποίοι πάντα κοκορεύονταν ότι ήταν αυτόχθονες. Δηλαδή, γεννημένοι από αυτή τη γη, ήταν ντόπιοι, ηθαγενείς. Δεν είχαν έρθει από τον μύθο τον ελληνικό, από όπου είχαν έρθει οι υπόλοιποι Έλληνες. Ότι ήταν δηλαδή, αναντάν μπαμπαντάν, οι αρχαιότεροι Έλληνες στην Ελλάδα, το αρχαιότερο φύλο. Ακριβώς αυτός ο μύθος, ότι προήλθαν δηλαδή από το φίδι, ως απόγονοι του φιδιού αυτού, το οποίο φωλιάζει μέσα στη γη. Και αυτό το προβάλλανε πάντα σαν το επιχείρημα απέναντι στους Σπαρτιάτες, για τους οποίους ξέραμε ότι ήταν οι πιο πρόσφατοι, οι πιο νεοφερμένοι ως Δωρείς. Και οι Μακεδόνες δωρικό φύλο είναι επίσης, έτσι, είναι οι τελευταίοι που κατεβαίνουν στην Ελλάδα, ενώ αυτοί είναι οι αυτόχθονες. Αυτό λοιπόν ερχόταν και έδαινε πλήρως με όλο αυτό το μύθο και το Ερέχθη ήταν ακριβώς το σύμβολο αυτής της πεποίθησης. Είχε μέσα το ιερό φίδι, είχε τον τάφο του Κέκροπα, είχε την ιερή ελιά απ' έξω, το Ερέχθιο που τους χάρισε η Αθηνά. Και τι άλλο είχε στο Ερέχθειο που χτίστηκε ένας ναός της ίδιας εποχής, είναι έτσι. Αντικατέστησε ένα παλιότερο. Στη βόρεια πρόστασή του υπάρχει έτσι ένα πρόπυλο με κολόνες. Η στέγη του από πάνω έχει μία τρύπα. Υπάρχει μία αντίστοιχη τρύπα στο δάπεδο αυτού του προστόου, από το οποίο βλέπει μέχρι κανείς το υπόγειο και το βράχο. Από εκεί υποτίθεται ότι πέρασε η τρίαινα του Ποσειδώνα που χτύπησε το βράχο και έβγαλε το θαλασσινό νερό, το οποίο
Στο σχολείο μαθαίναμε ότι τι να το κάνει το θαλασσινό νερό. Δεν πεινόταν. Καλύτερη ελιά. Αλλά το σέβονταν τον Ποσειδώνα. Γιατί αυτό το αλμυρό νερό που τους έδωσε ήταν ουσιαστικά η ισχύς του ναυτικού των Αθηναίων. Και έτσι τον τιμούν και τον Ποσειδώνα εκεί, αφήνοντας την τρύπα από την οποία υποτίθεται ότι πέρασε η τρίαινά του για να τους δώσει το. Αυτή η Αθηνά λοιπόν θα τη δούμε και σε μια. Να δούμε εδώ λιγάκι την ιστορία του 12ου και πώς έρχεται στην Ελλάδα. Το 12ο είναι μια σύλληψη, θα λέγαμε, πατριαρχική. Οι παλιοί κάτοικοι της Ελλάδας, πριν έρθουν οι Έλληνες ακόμα, οι προέλληνες αυτοί, οι Λέλεγες, οι Πελασγοί, όπως μας τους παραδίδουν οι πηγές, φαίνεται ότι είναι μια μητριαρχική κοινωνία. Και η μητριαρχική κοινωνία δεν είναι αυτή η οποία έχει τον άντρα στη θέση της γυναίκας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η μητριαρχική είναι μια κοινωνία που είναι οργανωμένη κατά γέννη. Θυμάστε στις ταυτότητές μας τις παλιές των ανδρών, κυρίως. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο που έλεγε ποιο είναι το γένος του άνδρα, το επίθετο της μάνας του. Αυτό λοιπόν ήταν το κατάλοιπο, μέχρι και στις μέρες μας ακόμα, αυτής της ιδέας του σογιού. Ότι το γένος, δηλαδή η γενιά, η οικογένεια, η ευρύτερη οικογένεια, έχει καταβολές σε αυτή την πολύ μακρινή εποχή της μητριαρχίας. Όπου αυτό θα λέγαμε ότι ξεκινάει όταν οι πρώτοι άνθρωποι εγκαθίστανται και γίνονται μόνιμοι κάτοικοι. Πάβουν να είναι κυνηγοί, να είναι τροφοσυλλέκτες και γίνονται αγρότες. Είναι η αγροτική επανάσταση γύρω στο 8.000, τώρα την πηγαίνουν και πιο πίσω ακόμη, όπου εξημερώνουν τα δημητριακά, το στάρι, και βέβαια δεν μπορείς να το φυτεύεις και να έρθεις την επόμενη χρονιά να το μαζέψεις, πρέπει να είσαι εκεί από πάνω να το φροντίζεις. Να το ξεβοτανίζεις, να το καλλιεργείς, να μαζέψεις σοδιά, να κάνεις αλεύρι για να κάνεις ψωμί. Όλος αυτός ο κύκλος είναι ο κύκλος της αγροτικής επανάστασης. Οι άνθρωποι για πρώτη φορά πρέπει να είναι πάνω από τα φυτά τους, άρα εγκαθίστανται σε πόλεις. Και επειδή είναι η γη η οποία τους τρέφει, η πρώτη θεά είναι μεγάλη μητέρα, μάνα, γη, έτσι, η γη, η γέα. Αυτήν λατρεύουν, η οποία εμφανίζεται με διάφορους τρόπους, είτε ως Αστάρτη, με τα πολλά στήθη, είτε θυμηθείτε τα κυκλαδικά ειδόλια, έτσι, με τους φαρδείς γοφούς, είναι η μάνα η οποία δίνει ζωή. Δίνει, γεννάει τα παιδιά. Και πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία? Στο κέντρο είναι η παλιότερη, η πιο ηλικιωμένη γιαγιά, προγιαγιά προφανώς εκείνη την εποχή, η οποία έχει τις κόρες της, τις εγγονές της, τις δυσεγγονές της. Όλος αυτός ο κύκλος είναι αυτός που κάνει το σόι. Και οι άντρες που κολλάνε σε αυτό? Τίποτα. Οι άντρες είναι το αναγκαίο κακό εκείνη την εποχή. Οι άντρες πηγαίνουν έρχονται. Η γυναίκα μπορεί να ζευγαρώσει με όσους θέλει, δεν έχει πρόβλημα, διότι τα παιδιά εκείνη την εποχή ανήκουν στη μάνα. Ξέρει ότι είναι δικά της. Οι άντρες είναι. Υπάρχει μια. Η έννοια της πολυγαμίας υπάρχει διάχυτη εκείνη την εποχή. Για τη γυναίκα. Υποθέτω και για τον άντρα. Αλλά η κοινότητα είναι οργανωμένη γύρω από τη γυναίκα, τα παιδιά και τα κτήματα. Η περιουσία, η ακίνη, δηλαδή τα χωράφια, ανήκουν στο γένος. Γι' αυτό και βλέπετε οι βεντέτες που πηγαίνουν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτό το μητριαρχικό, το παλιό, το τέτοιο, ότι όταν η περιουσία είναι κοινή για την οικογένεια και ανήκει στις γυναίκες. Και όταν έρχεται η πατριαρχία, που τη φέρνουν οι Έλληνες, διότι ένας λαός ο οποίος είναι καβάλα στο άλογο και έχει τα κοπάδια του, είναι κτηνοτρόφοι κυρίως και όχι αγρότες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές. Δεν μπορεί να είναι μια γυναίκα επικεφαλής. Χρειάζεται ένας άνδρας ο οποίος είναι πολεμικός, είναι αυτό. Εκεί κυριαρχούν οι άνδρες. Έρχονται με το άλογο και ουσιαστικά κάνουν ένα πραξικόπημα. Αυτό είναι τώρα, φανταστείτε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια σχηματική ιδέα το πώς περνούμε από τον κόσμο της μητριαρχίας στον κόσμο της πατριαρχίας. Κάνουν ένα πραξικόπημα με στόχο τι? Τα παιδιά. Για να πάρουν τα παιδιά. Και επιβάλλουν τη μονογαμικότητα και την ιδέα της οικογένειας, όπου ο άνδρας δεσμεύει τη γυναίκα, την έχει δίπλα του ή από κάτω, έτσι, για να ελέγχει ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν είναι δικά του. Όσο σίγουρος μπορεί να είναι. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα σταδιακά θα αλλάξει όλο τον αρχαίο κόσμο. Πατριαρχικοί είναι οι Εβραίοι επίσης, οι οποίοι στην έξοδό τους και στις μετακινήσεις αυτές χρειάζονται επικεφαλής άντρες για να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το ταξίδι και το πήγαινε από εδώ εκεί. Και αυτοί προφανώς με τα κοπάδια δεν μπορούν να είναι εγκατεστημένοι, θα εγκατασταθούν σταδιακά εδώ το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Επίσης στηριγμένο μια κατεξοχήν πατριαρχική κατασκευή, η οποία θα επηρεάσει και όλο τον κόσμο μετά στη συνέχεια μέχρι σήμερα. Και αυτή η ανατροπή του κόσμου, η οποία θα εισάγει το 12ο, όπου ο Δίας είναι ο πατέρας όλων, που ουσιαστικά. Ποιο είναι το παιδί του Δία στο 12ο? Δεν είναι καν θεά. Αδέρφια του είναι όλα αυτά.
Ο ύφεστος είναι γιος του. Ας είναι. Εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος. Είχα την εντύπωση ότι ήταν η Ήρυδα μόνο, η οποία δεν είναι και καλά-καλά θεά, έτσι. Κόρη της, του Δία και της, και της Ήρας. Όλη αυτή η οργάνωση κρύβει μέσα μία θεά η οποία είναι κατάλοιπο της Μητριαρχίας. Ποια είναι αυτή η θεότητα? Η Δήμητρα. Η Δήμητρα που είναι η θεά της Γεωργίας και είναι το κατάλοιπο της αρχαίας θεάς γης. Γι' αυτό και η λατρεία της Δήμητρας είναι συγκαλυμμένη μέσα στο 12άθεο και έχουμε τα Ελευσίνια μυστήρια. Δηλαδή, οι οπαδοί της παλιάς θρησκείας, τώρα προφανώς δεν είναι οι απόγονοι, είναι οι απόγονοι τους πολλές γενιές μετά, η ιδέα πάντως του κρυφού και του μυστικού, της τελετουργίας αυτής της μυστικής, των Ελευσίνιων μυστηρίων, είναι ακριβώς το κατάλοιπο της Μητριαρχίας, οι οποίοι ακόμη λατρεύουν την παλιά θεά. Και δείτε επίσης στην τριλογία του Εσχύλου την Ορέστια, εκεί εμφανίζεται πολύ γλαφυρά η μετάβαση από τον παλιό κόσμο στον καινούριο. Η ιστορία είναι γνωστή. Η Κλητεμνήστρα σκοτώνει τον Αγαμέμνο όταν επιστρέφει από την Τρία, γιατί της έχει κουβαλήσει την Κασάνδρα. Λοιπόν, και δεν τον έχετε βέβαια και τόσα χρόνια μακριά, με τον Αίγιστο τον καθαρίζουν. Και αυτό για τον αρχαίο κόσμο, για τον παλιό κόσμο, την παλιά τάξη πραγμάτων, τη Μητριαρχική, δεν ήταν και τίποτα φοβερό. Να τη σκότωσε τον άντρα της. Λοιπόν, ο Ορέστης όμως έρχεται να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα του, γιατί είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της πατριαρχικής κληρονομιάς που έρχεται εκεί. Παρένθεση στην παρένθεση. Γιατί γίνεται το πραξικόπημα για τα παιδιά? Σκεφτείτε, γίνεται η μονογαμία, γιατί εκεί υπάρχουν και τα πρωτοτόκια. Ο πρωτότοκος τα παίρνει όλα. Και αυτό το ακατανόητο που λέγαμε με τον Ισάφ που πούλησε τα πρωτοτόκια του έναντι πινακίου φακής και λέμε τι διάολο είναι αυτά τα πρωτοτόκια, τόσο σημαντικό. Ήταν ουσιαστικά το δικαίωμα σε όλη την πατρική περιουσία. Προφανώς και ήταν σημαντικό. Και το πούλησε για ένα πιάτο φακές που ήταν το πιο ευτελές έδεσμα εκεί την εποχή. Όλοι φακές τρώγανε και όσπρια. Σε αυτά στηριζόταν ο αρχαίος κόσμος. Ο Ορέστης λοιπόν ως κληρονόμος του πατέρα του έρχεται, αυτοεξουσιοδοτείται να πάρει εκδίκηση για τον πατέρα και σκοτώνει την Κλητεμνήστρα. Το οποίο είναι ένα έγκλημα καθοσιώσεως για τον παλιό κόσμο, η μητροκτονία. Και έρχονται οι Ερηνίες, οι οποίες είναι αυτές οι εκδικητικές θεές, και τον κυνηγάνε στα πέρατα της γης, όπου δεν βρέχει αναπαμό ούτε στον ύπνο ούτε στον ξύπνιο του, ζητώντας εκδίκηση. Και καθώς εξελίσσεται τέλος πάντων έτσι, η τραγωδία, ερχόμαστε στο τέλος και πώς λύγει αυτό. Έχει φτάσει σε ένα διέξοδο όλο αυτό το πράγμα του. Τι θα γίνει, θα συγχωρεθεί ο Ορέστης για αυτό που έκανε ή θα τον εκδικηθούν οι Ερηνίες. Και εκεί έρχεται ο απομηχανής Θεός, ο οποίος δεν είναι βεβαίως άλλος από τούτη εδώ. Έπρεπε να είναι η Αθηνά αυτή η οποία θα βάλει την ταφόπλακα στον κόσμο της Μητριαρχίας και η οποία λέει στις Ερηνίες: σωπάτε. Έχουμε ένα καινούριο κόσμο, μια καινούργια τάξη πραγμάτων. Συγχωρεί τον Ορέστη, ο οποίος έσφαλε μεν, αλλά δεν θα τιμωρηθεί ή δεν θα τιμωρηθεί με θάνατο. Και σε αυτές λέει: ανατέλει ένας καινούριος κόσμος, είναι η αυγή του, έτσι, της Πατριαρχίας. Σε αυτές λέει ότι αν θέλετε μια θέση στον καινούριο κόσμο, θα πρέπει να αλλάξετε. Και πραγματικά αυτές, για να μην εξαφανιστούν από τη μνήμη των ανθρώπων και από τις τιμές που τους προσφέρουν οι άνθρωποι, θα γίνουν οι Ευμενίδες, δηλαδή αυτές οι καλόγνωμες θεότητες, ξεδοντιασμένες ουσιαστικά, Ερηνίες είναι αυτές, έτσι. Και έτσι έχουμε τη μετάβαση από τον παλιό κόσμο στον καινούριο, με μια τόσο συμβολική, έτσι, χειρονομία, κρυμμένη μέσα στην τραγωδία του Εσχύλου, που είναι και ο πιο παλιός από τους τραγικούς.